Θα δούμε τώρα μια μικρή παρουσίαση του νέου ενιδρίου. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, δεν έχουμε ακόμα καπάκι για να μπει σωστά το φωτιστικό. Ο κύκλος έχει γίνει μέσα σε 4 μήνες και μετά μπήκανε τα πρώτα 3 ψάρια, τα οποία από την πρώτη μέρα τους φάγανε και λειτουργούν κανονικά. Τα 2 είναι συνήθως μαζί, το τρίτο χώρια. Αλλά τώρα τελευταία είναι και τα 3 μαζί. Ο βράχος που υπάρχει μέσα στο ενιδρίο είναι από την προηγούμενη χρήση του ενιδρίου, που είχε γίνει από το 2008 μέχρι το 2011. Έχει στηθεί με κύριο σκοπό να έχει περάσματα χαμηλά αλλά και πιο ψηλά, για να υπάρχει καλή κυκλοφορία και στη βάση του βράχου αλλά και πιο ψηλά. Θα συμπληρωθεί ο βράχος με ζωντανά κομμάτια κάπως καλύτερα, γιατί ήταν νεκρός τώρα όλο αυτόν τον καιρό, σε όλο του το μήκος, εκτός από αυτό το κομμάτι εδώ, το οποίο θα το αφήσουμε σαν χαράδρα ένα πράγμα. Υπάρχουν 2 ίδιοι κυκλοφορητές, διπλοί, στη μία και στην άλλη άκρη του ενιδρίου. Ο ένας φυσάει από πάνω προς τα κάτω κατά μήκος και ο άλλος από πάνω προς τα κάτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει overflow της tunes, αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα με sub, θα φτιαχτεί αργότερα το sub. Έχουν μπει ελάχιστα κοράλια μέσα, ακτινοδίσκους κυρίως, δηλαδή μανιτάρια. Κάποια τα βλέπουμε. Υπήρχαν λίγες απτασίες πάνω στα βράχια μας που πήρα τα κοράλια και δεν τα έχω σκοτώσει, με σκοπό κάποια στιγμή να μπορέσω να ξαναπάρω χέλμον. Ρωστρά τους είναι το Copper Band Butterfly Fish, το οποίο το ήθελα να το έχω, που χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχουν απτασίες μέσα στο ενιδρίο. Η θερμοκρασία που θα τηρώ αυτή τη στιγμή είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Αλατότητα στο 25, 0 όλα τα νητρικά και άλλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την κατανάλωση. Υπάρχει αρκετή άλγη και την αφήνω να πτήσεται για να απορροφάει ό,τι χρειάζεται και από καινούριους βράχους που βάζω μέσα, νητρικά, και απλώς την κρατάω σε σημείο που να είναι ψηλοποδεχτεί οπτικά. Η πλάτη πάντοτε μου άρεσε να είχε έτσι λίγη πρασινάδα να κουνιέται πέρα δόθε. Τώρα λόγω Χριστουγέννων θα έχουμε μερικές έξτρα προσθήκες στο ενιδρίο, κυρίως κοράλια. Να δούμε τι θα μας φέρει. Πήγα στο watering και ήταν η κατάσταση τραγική. Δεν είχαμε εξυπηρέτηση. Δεν είχαμε προϊόντα ποικιλία. Καμία σχέση με το watering που ήξερα παλιότερα. Το 8 δηλαδή, το watering ήταν όνειρο. Τώρα ήταν κλάμα. Και μάλλον θα ψωνίσω από το Pet City. Από το Pet City πήρα και τα αμφίρες ο σελάρις, τα κλόν μου, και μου βγήκανε μια χαρά. Αυτά για αυτή τη φορά. Α, ναι, για το φωτιστικό, το οποίο αν έχει κανείς καμιά ιδέα τι να κάνω με το φωτιστικό, υπάρχουν αυτά τα φώτα, τα οποία τα έχω πιάσει πρόχειρα για να μπορεί να φωτίζεται το ενιδρίο τώρα που έρχονται τα δώρα κοράλια που έρχονται από συγγενείς και φίλους. Αν είστε φίλος ή συγγενείς, πάρε μου δώρο κοράλι.
αφού συνεννοηθείς μαζί μου. Υπάρχουν έχω αυτή τη στιγμή τρία λευκά 6 με 7.000 Kelvin, δηλαδή αυτό εδώ, με πολύ καλά αποτελέσματα. Δύο μπλε και ένα RGB, δηλαδή μπορώ να του ορίσω εγώ το χρώμα του. Το RGB, όλα αυτά τα παραγγείλα μέσω eBay σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το RGB δεν μου βγήκε έτσι όπως το ήθελα, δεν μπορώ να του λέω ακριβώς τι θέλει. Δουλεύει το τηλεκοντρόλ του μάλλον αρκετά καλά. Κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που έκανα αυτή την αγορά. Αν εξαιρέσουμε ότι δεν έχω καταφέρει ακόμα καπάκι να βρω άκρη. Ο Λουμινάς μου είπε 600. Πλέξη μου είπανε τώρα κάτι στο στυλ των 500+. Θα πάω να δω τι γίνεται στη χαμοστέρνα. 14, αν τους ξέρει κανείς, ας μου ρίξει μια γραμμή. Καλή, κακή, μέτρη, οτιδήποτε. Επίσης, αν υπάρχει καμιά πρόταση για το ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει να φτιάξουμε καπάκι, είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό. Αυτά για σήμερα.